Καλείται στο βήμα ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος Ελληνική Λύση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα ξεκινώντας να πω ότι στεναχωρέθηκα γιατί τουλάχιστον σήμερα έπρεπε να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για την Κύπρο μας. Ενός λεπτού σιγή. Δεν το πράξαμε, ίσως ήταν μια αστοχία όλων, αλλά πρέπει να το σκεφτούμε. Και αναφέρομαι γιατί η ιστορία είναι ένα σπιράλ, ξέρετε, η οποία επαναλαμβάνεται. Σήμερα τα αίτια συμβαίνουν. Σήμερα ο Ερντογάν δήλωσε ότι μπορεί να πάει και πιο κάτω από ότι είναι ο τουρκικός στρατός. Άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για πολλά πράγματα. Θα ήθελα ξεκινώντας να πω στον κύριο Πρωθυπουργό ότι ίσως προεκλογικά να μην μας γνώριζε. Θα του πω λοιπόν ότι είμαστε αυτοί που θα του κάνουμε επικοδομητική κριτική. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε μια κυβέρνηση να καταλάβει ότι η ρότα που τραβάει δεν είναι σωστή και να αλλάξει κατεύθυνση. Θέλω να του πω επίσης ότι είμαστε άνθρωποι που εργαζόμαστε καθημερινά και έχουμε επιχειρήσεις, έχουμε δουλειές. Και δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί και δεν είναι καμία μορφή για κανέναν αυτό. Είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε την πατρίδα, που λέμε πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες, δεν μισούμε κανέναν λαό, κανέναν κόσμο, αλλά κυρίως δεν διαπραγματευόμαστε τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ξεκινώ έτσι γιατί είχε μια στρεβλή αντίληψη ο κ. Πρωθυπουργός, φαντάζομαι προεκλογικά, έκανε μερικές λεκτικές αστοχίες. Αναφέρθηκε πολλές φορές με έναν τρόπο μη πολιτικά κομψό στην Ελληνική Λύση. Θα του πούμε ένα πράγμα. Το ποιος αγαπάει τη δημοκρατία και ποιος σέβεται τους θεσμούς θα αποδειχθεί εδώ στο Κοινοβούλιο, όποιος δουλεύει περισσότερο για το καλό του ελληνικού λαού και όχι λέγοντας λόγια και υποσχόμενος ένα σωρό πράγματα να τον κοροϊδεύει όπως άκουσα και σήμερα. Και θα στο αποδείξω αυτό που θα πω. Ένα λεπτό για τα εθνικά θέματα, κύριε Πρωθυπουργέ. Ξέρω ότι είστε λίγο αδύνατος, είστε fit, αλλά τόσο λιτός με τα εθνικά θέματα δεν περιμένα να είστε. 40 λεπτά ομιλίας, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό για τα λιοτουρκικά, ένα λεπτό για το Σκοπιανό, ένα λεπτό για τη Βόρειο Ήπειρο ή τον Κατσίφα και όλα αυτά που κάνει ο Ράμα, ο Ναρκέμπορος και 39 λεπτά παροχολογίας. Παροχολογίας. Και θα πω εδώ κάτι περίεργο. Γιατί εγώ θα το πω ευθέως, ξεκίνησε στραβά η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Πρωθυπουργέ, επειδή είστε τεχνοκράτης στο μυαλό και στην αντίληψη, πείτε μου, κυβέρνηση με 51 υπουργούς και υφυπουργούς υπάρχει. Εσείς το λέγατε προεκλογικά, 15 υπουργούς θα είχατε. Ξαφνικά μας παρέψαν 51. 51. Γιατί? Αφού ο ίδιος το λέγατε προεκλογικά ότι θέλετε ολιγομελές κυβερνητικό σχήμα. Ή λέγατε ψέματα προεκλογικά, ή δεν μπορούν οι 15 δικοί σας να κάνουν τη δουλειά σωστά. Ας διαλέξετε λοιπόν τι από τα δύο ισχύει. Ό,τι και να ισχύει, είστε εκτεθειμένος πολιτικά τουλάχιστον. Αν το έργο είναι σωστό, η επιλογή σας η δεύτερη θα είναι αξιέπαινη. Θα το δούμε στην πορεία, γι' αυτό λέω επικοδομητική κριτική. Κύριε Πρωθυπουργέ, μου βάλατε το Λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Υπάλληλο της Lambda Development, τον βάζετε υφυπουργό αρμόδιο για το ελληνικό. Αυτό, αν το πείτε σε έναν άνθρωπο, ο οποίος θεωρώ ότι είναι και ασυμβίβαστο, ξέρετε, σε έναν βαθμό, είναι ανήθικο. Δηλαδή, εγώ που είμαι ο υπάλληλος μιας εταιρείας, έρχομαι εκ των υστέρων σε μια κυβέρνηση ως υπουργός να διαπραγματευτώ το δημόσιο συμφέρον. Ξέρετε, δεν μου δένει καλά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μέσα στο μυαλό του δικό μου μπορεί εγώ να κάνω λάθος, αλλά κάτι δεν πηγαίνει καλά. Δεν λέω ότι είναι δουλεία της κυβέρνησης απέναντι στον κύριο Λάτση, προς Θεού. Μην το πούμε αυτό, αλλά η σπουδή του φίλου μου του Άδωνη, ο οποίος δεν είναι εδώ, να καλπάσει στο ελληνικό την επένδυση, με προβληματίζει. Και ξέρετε, επένδυση με καζίνο δεν υπάρχει. Όταν στείνεις στον αστικό ιστό ένα καζίνο με κουλοχέριδες, με ρουλέτες, θα φτωχοποιήσεις όλη την Αθήνα. Σε καμία χώρα του κόσμου, Ηνωμένες Πολιτείες, τα καζίνο είναι στο Atlantic City. Πού το βάζετε το καζίνο? Το έχετε καταλάβει αυτό? Έχετε καταλάβει ότι βάζετε τη λουρέτα μέσα στο σπίτι του ανθρώπου? Είναι λάθος. Δεν θα πω τα υπόλοιπα. Γιατί για μένα το ελληνικό είναι ένα πολεοδομικό έγκλημα. Θα στήσετε ουρανοξύστες στο παραλιακό μέτωπο? Έχετε καταλάβει τι θα κάνετε? Τα μελτέμια από κάτω δεν θα περνάνε. Ουρανοξύστες στο παραλιακό μέτωπο. Πού το έχετε δει αυτό? Σε σεισμική περιοχή όπως είναι η Αθήνα. Χθες έγινε σεισμός. Πού πάμε?
Τώρα θα μου πείτε αντισεισμικά κτίρια, θα κάνουμε τα ειδικά. Δεν με απασχολούν αυτά. Γιατί δεν εξαρτάται από εσάς, κύριε Μητσοτάκη, αυτό. Από τον ιδιώτη, ο οποίος κοιτάει το κέρδος. Δεν θα κάνει μια πολυδάπανη επένδυση στους ουρανοξύστες για να είναι αντισεισμική. Θα τα βρούμε μπροστά μας όλα αυτά. Πάμε στα υπόλοιπα. Είστε, λέει, υπεύθυνος του ΑΠΕ. Λογοκρίνετε το ΑΠΕ εσείς. Πέστε το. Αν το λογοκρίνετε, λογοκρίνετε η ΑΜΕΗ. Είστε ο πολιτικός προϊστάμενος πλέον της ΕΥΠ, της ΕΡΤ και πού άλλο έχετε πάει. Κάπου λογοκρίνετε τη ΜΕΗ. Δηλαδή αυτό είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει άλλη φορά σε Έλληνα πρωθυπουργό να κόβει, ναι, για το Βόρεια Μακεδονία αναφέρομαι, κυρία Τσιάρα, για το Βόρεια Μακεδονία. Αν δεν το κάνετε, πείτε το. Γιατί γράφετε, λέγετε στον τύπο, συζητούνται διάφορα πράγματα. Βάλατε γενικό γραμματέα στο Υπουργείο, τον κύριο Τζουβάλα, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Αλλά υπάρχουν δύο δεχόμενα. Ή προεκλογικά λέγατε ψέματα και κάνατε σπέκουλα, κύριε Πρωθυπουργέ, πάνω σε νεκρούς, ατυχές. Ή λέγατε, θα το πω ευθέως, όλα όσα λέγατε για να γίνετε κυβέρνηση. Αποφασίστε. Σήμερα τι κάνατε, τον βάλατε αυτό που καταγγέλατε, ότι έφταιγε, ήταν ο υπεύθυνος, προϊστάμενος, όλα αυτά, και τον βάζετε γενικό γραμματέα του Υπουργείου. Πότε λέγατε ψέματα, πριν. Αν λέγατε ψέματα πριν, πείτε κάναμε λάθος, δεν έφταιγε ο Τζουβάλας, τον βάζουμε γραμματέα. Δεν το είπατε όμως. Δεν το είπατε. Κύριε Νέα Δημοκρατία, δεν το είπατε. Να μην πω για τον κύριο Μαυρουτά, το οποίο το κόμμα διέρεε, ως δημοσιογράφος το λέω, ότι ο Θοδωράκης, ο πρόεδρος, έλεγε ότι υπήρχαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που παρακαλούσαν να ψηφίσει το ποτάμι τη συμφωνία των Πρεσπών. Όπαρ και γένετο. Και ξαφνικά παίρνετε τον Μαυρουτά και τον βάζετε γραμματέα και αυτό κάπου. Τον τοποθετείτε κάπου, τον βάζετε κάπου. Για ποιο λόγο? Εσείς δεν λέγατε ότι είναι προδοτική, ότι είναι κακή, εγκληματική η συμφωνία των Πρεσπών? Επιδοκιμάζετε τον εγκληματία ή τον ηθικό αυτούργο της ψήφου? Είναι λίγο αντιφατικά. Διέκρινα πολλές αντιφάσεις, κύριε Πρωθυπουργέ. Είναι πρώτη φορά που παρακολουθώ ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί ήμουν και 5,5 χρόνια βουλευτής. Όπου ο Πρωθυπουργός τάζει περισσότερα σήμερα στις προγραμματικές του δηλώσεις σε ό,τι είχε πει προεκλογικά. Σήμερα πλειοδοτήσατε. Εγώ ήμουν έτοιμος να σας χειροκροτήσω από κάτω. Αυτά που λέγατε είναι τόσο ωραία, που αλλά το όνειρο, ακούστε, είναι πολύ όμορφο το όνειρο για να είναι αληθινό. Και θα σας το αποδείξω τώρα. Γιατί είναι καλό να λες πράγματα, φορά ελαφρύσεις, φορά απαλλαγές, ακούγονται ωραία στα αυτιά. Αλλά θυμάμαι τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, να λέει στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος λείπει ως συνήθως, απώνεται συνήθως, να λέει το εξής. Πήρατε τις συντάξεις για να δώσετε το Σκοπιανό. Έρχομαι εγώ λοιπόν, ο καχύποπτος, και λέω: για να δώσετε όλα αυτά και να πάρετε το πράσινο φως των δανειστών, τι μπορείτε να δώσετε εσείς για να είστε ικανοποιημένοι και εσείς και οι δανειστές? Χρησιμοποιώ τη δική σας φρασιολογία και θα σας πω τι μπορείτε να δώσετε. Σε λίγο. Λέτε το εξής απίστευτο. Είμαστε, λέει, υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Και εγώ είμαι επιχειρηματίας, κύριε Μητσοτάκη. Έχω επιχειρήσεις δικές μου. Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω την αιμονή των αποκρατικοποιήσεων. Μιλάτε για αποκρατικοποίηση. Εσείς το παδί όλοι των αποκρατικοποιήσεων. Λέτε ότι το κράτος δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίας. Το αντιλαμβάνομαι. Κύριοι, πρέπει να ντρεπόμαστε. Το γερμανικό κράτος που πήρε η Fraport, η γερμανική εταιρεία κρατική, κύριε Σιμόπουλε, μην μου κάνετε έτσι, δεν είναι κρατική. Η Costco δεν είναι κρατική. Η αυστριακή εταιρεία που πήρε τα τρένα δεν είναι κρατική. Αυτοί μπορούν να είναι κρατικές εταιρείες και δεν μπορεί οι Έλληνες να έχουν κρατικές εταιρείες, κύριε. Τι είναι αυτά που λέτε? Τι είναι αυτά που λέτε? Είναι παλιά, είναι καινούρια. Γιατί τώρα μιλάτε για τη ΔΕΗ. Τώρα μιλάτε για τη ΔΕΗ, μιλάτε για το νερό, μιλάτε για το ρεύμα, μιλάτε για όλα αυτά. Να τα δώσουμε όλα πάλι. Γι' αυτό λέω, θα δούμε σε λίγο τι θα δώσετε για να πάρετε αυτό που θέλετε να πάρετε. Θα το δούμε σε λίγο. Και εύχομαι να κάνω λάθος εγώ. Και θα ζητήσω από εγώ συγγνώμη για αυτά που θα πω σήμερα. Και θα σας δώσω σε λίγο, κύριε Σιμόπουλε. Πάμε στην ουσία. Κανείς δεν έχει μιλήσει εδώ μέσα για τις επιχειρήσεις στη Βουλγαρία. Βάλτε τους τεχνοκράτες σας. 6 δισεκατομμύρια ευρώ τζιράρουν οι ελληνικές εταιρείες στη Βουλγαρία. Βρείτε έναν τρόπο να φύγουν από εκεί. Φορολογικό, αφού θα κάνετε φορολαφρύσεις. Κάντε μια υπέρβαση. Πάτε στο 15% για αυτές τις εταιρείες. Ψάχνετε επενδυτές από το εξωτερικό. Όταν γνωρίζετε ότι η γερμανική εταιρεία στην Ελλάδα δεν φορολογείται, γιατί να έρθει ο Γερμανός να επιχειρήσει εδώ? Για πείτε μου εσείς, διπλή φορολόγηση δεν ισχύει. Άρα λοιπόν έχετε ένα παράθυρο να φέρετε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ σε 2-3 μήνες πίσω των Ελλήνων που έχουν επιχειρήσει εκεί.
Βρείτε έναν τρόπο, 6 δις. Βουλγαρικό Υπουργείο Οικονομίας τα λέει αυτά. 6 δισεκατομμύρια κύριε Λοβέρδο είναι ο τζίρος των επιχειρήσεων των ελληνικών στη Βουλγαρία. Δεν μπορούμε να τους φέρουμε εδώ. Δεν μπορούμε να τους πούμε, ελάτε με κίνητρο. Ο επιχειρηματίας είναι επιχειρηματίας. Το λέω ως πρόταση. Κρατήστε το αυτό. Είπατε για τη ΔΕΘ. Καλά, εσείς στη Θεσσαλονίκη δεν ακούτε τι λέει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα με το που θα πάει. Τι είναι αυτά που λέτε εδώ μέσα. Πού θα πάει, δυτικά, ανατολικά, βόρεια, στη θάλασσα, πού θα πάει. Άντε, θα κάνουμε τη ΔΕΘ. Δεν, ειλικρινά το λέω αυτό, ενοχλούμε από τη μισή αλήθεια. Γιατί αν ανακοινώνεις κάτι τέτοιο, λες, η ΔΕΘ θα πάει εκεί και έχω σχέδιο για να πάει εκεί. Όχι, η ΔΕΘ θα γίνει. Γιατί αν νομίζουν κάποιοι ότι η ΔΕΘ μπορεί να μείνει στο κέντρο της πόλεως, λανθάνουν. Λανθάνουν. Πάμε στο επόμενο. Άλφα Θεσσαλονίκης. Κανείς υπουργός. Η κυβέρνηση έχει 51 άτομα, αλλά έναν από τη Θεσσαλονίκη δεν είχε να βάλει ο κ. Μητσοτάκης. Έναν. Την ώρα που διαδραματίζονται εξελίξεις σε σχέση με το μακεδονικό. Και δεν είναι τοπικιστικό. Είναι αληθινό όμως. Έναν από τη Θεσσαλονίκη. Έναν από την Άλφα Θεσσαλονίκη. Έναν. Δεν έχουμε κανέναν άξιο στη Νέα Δημοκρατία από την Άλφα Θεσσαλονίκη, κ. Μητσοτάκη. Ούτε ένας. Ένας. Πάμε κάτι σοβαρά τώρα. Είπατε για τις 120 δόσεις. Εγώ να πω ότι το άκουσα θετικά. Δεν μου άρεσε όμως κάτι που είπατε. Η τελευταία φορά που το κράτος κάνει αυτό το μέτρο, παίρνει αυτό το μέτρο. Κύριε Μητσοτάκη, έχω μια καλύτερη πρόταση. Πολύ καλύτερη, πιστέψτε με. Το κόμμα σας έχει πετυχημένους τεχνοκράτες. Πολύ πετυχημένους. Και τους χειροκροτώ. Πέτυχαν για ένα δάνειο του κόμματός σας 4 εκατομμυρίων ευρώ από πληρωμή σε 60 χρόνια. 4 εκατομμύρια ευρώ δάνειο, 5.500 ευρώ η δόση σε 60 χρόνια προπληρωμή. Βάλτε λοιπόν και αυτούς που τους έχετε για τα σχέδια σπιτιών να έχουν σε 60 χρόνια να πληρώσουν το δάνειό τους. Γιατί μόνο η Νέα Δημοκρατία να μπορεί να κάνει συμφωνίες με τις τράπεζες και να παίρνει αυτή την απαλλαγή. Τι θα πει τελευταία φορά. Δεν το κατάλαβα. Και ξέρετε, όταν εσύ δημιουργείς την πεποίθηση στον Έλληνα ότι για τα δικά σου συμπεριφέρεσαι διαφορετικά, τότε αυτός καταλαβαίνει ότι είναι άδικο το κράτος. Είναι άδικο το κράτος. Δεν μπορεί να του παίρνει στο σπίτι όταν εσύ ως κόμμα έχεις κάνει την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Δεν γίνονται αυτά. Πρέπει εμείς να δώσουμε το παράδειγμα ότι είμαστε ακριβοδίκαιοι, σωστοί και μετά να ζητήσουμε από όλους τους άλλους, τους Έλληνες πολίτες που πτώχευσαν και τα ρέστα. Γιατί αυτό ζητάμε τον Έλληνα. Τα ρέστα. Πάμε στα υπόλοιπα. Δεν θα σας πω για τα copy-paste του κ. Πολάκη. Έτσι είχε πει. Είδα το πρόγραμμά σας. Το κανονικό πρόγραμμά σας. Είναι 25-30 σελίδες. Το ξετίναξα. Πουθενά δεν είδα για βότανα, φαρμακευτικά, πουθενά δεν είδα για τα ναυπηγεία, πουθενά δεν είδα για τη μείωση του έμφυα με ενεργειακά κριτήρια, πουθενά δεν είδα όλα αυτά. Τώρα τα ανακαλύψατε. Τώρα. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά έχουν προταθεί από την ελληνική λύση στο πρόγραμμά της 290 σελίδων. Το έχω εδώ. Και θα το καταθέσω στα πρακτικά σε λίγο. Όλα όσα είπατε, κύριε Μητσοτάκη, για τα βότανα, φαρμακευτικά κτλ., είναι εδώ μέσα γραμμένα. 290 σελίδες. Συμπτωματικό είναι. Κάποιοι ειδικοί άνθρωποι το διαβάσαν, τους άρεσε και το πήρα και το ξανακάνα. Κοπιπάστε. Δεν κακό. Καλό είναι. Τα καλά να τα παίρνουμε. Έτσι κι αλλιώς οι κλεμμένες ιδέες είναι οι καλύτερες ιδέες. Πάμε και τα πανεπιστήμια τώρα. Είμαι υπέρ. Το ξεκαθαρίζω. Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί δεν ανακαλύψαμε εμείς στην Αμερική ούτε την Πυρίτιδα. Το έκαναν οι Κύπροι και αυξάνουν 5% το ακαθάριστο εθνικό προϊόν τους κάθε χρόνο. Αν μπορώ να αυξήσω το ΑΕΠ μου κατά 5%. Σημαίνει του χρόνου θα έχω έσοδα. Τι πιο απλό αυτό. Αυτό είναι το επιχειρήν, κύριε Μητσοτάκη. Άρα το κράτος μπορεί, κύριε Μητσοτάκη, να είναι και επιχειρηματίας. Γιατί εδώ μπορεί. Γιατί να μην μπορεί, ας πούμε, στη Fraport, η οποία είναι κρατική εταιρεία. Γιατί να μην μπορεί στην Costco, που είναι κρατική κινέζικη εταιρεία. Γιατί να μην μπορεί με τα τρένα, που είναι αυστριακή κρατική εταιρεία. Γιατί σώνει και καλά πρέπει να τα ξεπουλήσουμε όλα. Και για ποιον λόγο. Δεν είναι κακή η ιδιωτικοποίηση, αλλά λέτε ψέματα. Ή λέτε τη μισή αλήθεια όλοι σας. Δεν είναι ιδιωτικοποίηση. Είναι κρατικοποίηση υπό άλλη σημαία. Γιατί από κρατικοποίηση σημαίνει ότι φεύγει από τον κράτος και πηγαίνει στο ιδιώτη. Εδώ φεύγει από τον κράτος και πάει πάλι στο κράτος. Αλλά με άλλη σημαία. Το ξέχασα. Δεν είναι ελληνική σημαία. Έχει μια διαφορά. Πάμε στο υπόλοιπο. Ελληνοτουρκικά. 2007. 2008. Δεν είναι ο Μπούρας. Το λέω γιατί ο κύριος Μπούρας αντιδρούσε από κάτω τότε. Ο αντιπρόεδρος. Έλεγα για τα πετρέλαια. Εδώ μέσα, κύριε Μητσοτάκη, όλοι με κοροϊδεύατε. Όλοι, κι εσείς. Ή, όχι με την έννοια του κοροϊδεύου, του κομπάσμου, δεν το πιστεύατε οι περισσότεροι.
Σας έλεγα υπάρχει πετρέλαιο, υπάρχει φυσικό αέριο, υπάρχουν ορυκτά. Κάντε κάτι, κάντε κάτι, κάντε κάτι. Πριν πτωχεύσουμε. Ήμουν ο γραφικός. Σήμερα είμαι περιγραφικός της κατάστασης. Την περιγράφετε εσείς. Σήμερα κινδυνεύει η Ελλάς να εμπλακεί σε μια περιδίνηση πολεμική. Δυστυχώς, γιατί κανείς δεν θέλει τον πόλεμο. Λόγω αυτών των κοιτασμάτων. Επιβεβαιωθήκαμε ως ελληνική λύση. Το φώναζα. Εδώ λοιπόν γεννάται ένα ερώτημα. Μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι μαζί ποια είναι η κόκκινη γραμμή μας. Είναι σημαντικό, κύριε Μητσοτάκη. Κάντε το εσείς προσωπικά. Καλέστε όλους τους αρχηγούς. Και πείτε τους. Ελάτε εδώ, ρε παιδιά. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή στην Ελλάδα. Πού σταματάει η τρέλα της Τουρκίας. Πού σταματάει ο παραλογισμός της. Στη Τζιά, στο Σούνιο, στη Ζάκυνθο. Πού θα σταματήσει. Σήμερα στην Κύπρο, αύριο στο Καστελόριζο. Πού σταματάει. Ερώτημα, όχι, κόκκινες γραμμές. Κάποια στιγμή να πούμε ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές της Ελλάδος, κύριε Μητσοτάκη, να ξέρουμε κι εμείς, να ξέρει και ο ελληνικός λαός. Δεν γίνεται αυτό να λέμε με το που λέμε κάτι, τι θέλετε, πόλεμο. Ωραία, θα έρθουν στο Σούνιο, θα βάλω το γεωτρύπανο και θα λέω εγώ, τι θέλετε, κύριε πόλεμο. Αφήστε να κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Δεν είναι λογική. Ειλικρινά δεν είναι λογική αυτό το πράγμα. Είναι παραλογισμός. Αυτή η καλλιέργεια φοβικού συνδρόμου στον Έλληνα με τον κατευνασμό το συνεχή οδηγεί σε ητοπάθεια. Και η καλλιέργεια της ητοπάθειας οδηγεί σε ήττα μαθηματικά. Είναι δεδομένο. Τώρα πάμε στον κύριο Δένκερ. Τι έγινε σήμερα στο Bloomberg, το διαβάσατε. Να το διαβάσω εγώ, πρακτικά. Το διάβασα και μείνω άφωνος. Νέος κατρούγκαλος ο κύριος Δένκερ. Νέος κοτζιάς. Δήλωση. Τι διαβάζω και θέλει ερμηνεία στη διαψεύση ότι δεν ισχύει. Λέει λοιπόν, δήλωσε ότι η χώρα του θα μπορούσε, η Ελλάδα δηλαδή, θα μπορούσε να συνεργαστεί με την Τουρκία για να εκμεταλλευτεί φυσικούς πόρους. Αυτό σημαίνει συνεκμετάλλευση. Το καταθέσαμε πρακτικά, Bloomberg. Θέλω απάντηση. Έστω τη δευτερολογία σας ή ο κύριος Δένδιαφ, να το διαψεύσει ότι δεν ισχύει. Σημαίνει συνεκμετάλλευση. Πάμε σε συνδιαχείριση. Αυτό θα κάνει η κυβέρνησή σας. Ρωτώ. Γιατί είναι τραγικό και το συζητάμε. Αυτό είναι εγκληματικό. Είναι εθνικό έγκλημα. Αν ισχύει, επαναλαμβάνω, θέλω διάψευση. Θέλουμε διάψευση. Πάμε στη Θράκη. Ένα θέμα το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ το υλοποίησε. Ο κ. Δημοσχάκης το ξέρει. Για πρώτη φορά στα χρονικά διόρισαν μουφτίδες, κύριε Μητσοτάκη. Καθαίρεσαν τους νομίμους για να διορίσουν μουφτίδες κατ' επιταγήν της Τουρκίας, του Ερντογάν. Ρωτώ λοιπόν εσάς, σε καμία μουσουλμανική χώρα δεν διορίζονται οι ημάμιδες. Πουθενά, μόνο εδώ. Το έκαναν το έγκλημα και το τσακάρο το κάνατε εσείς. Δεν ξέρω αν ήταν λάθος, ήταν έγκλημα. Γιατί πουθενά, ακόμη και στην Τουρκία, δεν διορίζονται. Τι θα κάνει η κυβέρνηση. Θα το διορθώσει. Θα τα αφήσει έτσι. Δεν βλέπουμε τι γίνεται με το τουρκικό κόμμα που παρανόμως λειτουργεί. Δεν υπάρχει τουρκικό κόμμα και όμως αυτοδηλώνουν. Δεν βλέπουμε τι γίνεται με το προξενείο. Το προξενείο πρέπει να φύγει, κύριε Μητσοτάκη. Λειτουργεί ως φυκοφωλιά δυστυχώς. Δεν χρειαζόμαστε προξενείο στην Κομωτινή, δεν το χρειάζεται η Τουρκία. Τι θα κάνουμε τώρα. Αφού λειτουργεί έτσι. Σας λέω για τους μουφτίδες. Τι θα κάνετε. Θέλω στη δευτερολογία μια απάντηση. Γιατί. Γιατί οι νόμιμοι μουφτίδες έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και περιμένουν απάντηση. Νόμιμοι. Και έχουμε παράνομους μουφτίδες στην Τράκη να λωνίζουν. Είναι θέματα τα οποία δεν τα συζητήσατε ούτε ως λιτή αναφορά δεν λέχθηκε από το στόμα σας. Πάμε στο υπόλοιπο. Εκλογικός νόμος. Το συνδέω με την Τράκη. Κύριε Μητσοτάκη, ό,τι και να φέρετε, θα ξέρετε ένα πράγμα. Δεν μας ενδιαφέρει το προσωπικό μας συμφέρον. Δεν μας ενδιαφέρει το πάτε στο 1 ή στο 2%. Γιατί θα είμαστε στη Βουλή. Να μην πούμε ποτέ. Εάν δω με τα μάτια μου τουρκικό κόμμα μέσα στη Βουλή, να μην είναι ποτέ η ελληνική λύση. Βάλτε τον όριο, βάλτε το όριο, το φραγμό. Γιατί πρέπει να κοιτάμε τη Θράκη. Αυτό σημαίνει τι. Σύνεση. Όχι συνένεση, σύνεση εθνική. Είναι σημαντικό. Προσέξτε, όχι παιχνίδια με εκλογικούς νόμους. Όχι απλή αναλογική για να μπούμε στη Βουλή και να παίρνουμε επιχορηγήσεις. Το εθνικό είναι πάνω από οποιοδήποτε άλλο θέμα. Πάμε στο επόμενο. Εδώ είναι. Σκοπιανό. Θα μου επιτρέψουν οι καλοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, για να μην πιέσει και ο χρόνος. Σιωπή, κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Σιμόπουλε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν απευθύνομαι σε εσάς, σε όλους λέω. Εσείς ξεφουλκούσατε. Όχι, είναι φίλος ο Σιμόπουλος, ξέρει γιατί το λέω. Θεσσαλονίκη, Γιάρ. Λέω, εδώ και το Σκοπιανό απευθύνομαι στους Μακεδόνες.
Πού είναι οι Μακεδόνες, Μακεδονομάχοι, που μου λέγατε ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι κλιματική? Έβγαινε στο ραδιόφωνο μου, στο Focus, ραδιόφωνο μου. Έτσι ο Σιμόπουλος, ο φίλος μου και οι άλλοι βουλευτές και λέγανε θα την αλλάξουμε, θα την ανατρέψουμε. Πού είστε? Πού είστε? Πού είστε οι Μακεδόνες? Τώρα θα σας δω. Υπάρχει μια μηνυτήρια αναφορά για εσχάτη προδοσία στον κύριο Κοτζιά. Την ξέρει κανένας εδώ μέσα? Είναι οι Παμακεδονικές Ενώσεις. Εδώ είναι. Έχετε 10 βουλευτές της Ελληνικής Λύσης δίπλα σας. Θέλω 20 υπογραφές από εσάς της Νέας Δημοκρατίας για να μάθουμε γιατί προδόθηκε η Μακεδονία και τι έκανε ο Κοτζιάς κρυφά από τους Έλληνες. Θα βάλει κανείς υπογραφή στα πρακτικά? Θέλω την υπογραφή σας. Να μάθουμε, τουλάχιστον να μάθουμε και προανακριτική. Κύριε Μητσοτάκη, είναι κρυμμένη σε συντάρια του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Την έχει από κάτω. Εύχομαι να τη βγάλετε πιο πάνω εσείς τώρα για να δούμε τελικά τι είχε γίνει. Και το λέω αυτό γιατί περιμένω από εσάς τους Μακεδόνες. Τουλάχιστον να μάθουμε για ποιο λόγο έγινε αυτό το έγκλημα από όλους τους Μακεδόνες και τους υπόλοιπους Έλληνες. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Φίλες και φίλοι, υπάρχει μια επιστολή προς τον κύριο Μητσοτάκη από καθηγητές, κύριε Μητσοτάκη. Την έχω εδώ. Οι οποίοι σας επιχειρηματολογούν με πάρα πολλά επιχειρήματα ότι αυτή, εν πάση περιπτώσει, η συμφωνία είναι άκυρη. Την καταθέτω την επιστολή. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι άκυρη. Όταν λέω άκυρη, άκυρη. Πραγματικά άκυρη. Έπαιρνε τελειώσει 31-12 και το δημοψήφισμα και όλα και δεν τελείωσαν. Κλείστε την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Διαγράψτε τη συμφωνία αυτή την προδοτική, γιατί ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Και επειδή θα μου πούν κάποιοι ότι μπορεί να είμαι και πατριδοκάπηλος, θα του πω το εξής. Ξέρετε τι περιλαμβάνει η συμφωνία για τον Σκοπιανό, κύριε Μητσοτάκη? Το γνωρίζουν οι Έλληνες. Περιλαμβάνει ως περίκλειστο στο κράτος τη δυνατότητα των Σκοπίων να βγαίνουν από τον αξιό και να έχουν λιμενικό στο Θερμαϊκό κόλπο. Το περίκλειστο κράτος, που είναι ο κύριος Συρίγος, δικαιούται με βάση την ενδιάμεση συμφωνία που υπέγραψε το Πασόκα το παρελθόν, που είναι συνέχεια η ενδιάμεση συμφωνία σημερινή, των Τυποσπών, να έχουν ναυτικό στο Θερμαϊκό κόλπο, κύριε Λοβέρδο. Είναι το άρθρο 5, κύριε Λοβέρδο. Τους επιτρέπει να έχουν ΑΟΣ, κύριε Μητσοτάκη. Ακούστε λίγο, δεν είναι κακό να μην ξέρει κάποιος. Κακό είναι να κάνει πως δεν ξέρει αυτό που έρχεται. Εμείς θα είμαστε εδώ για να κρούμε καμπανάκια. Να σας λέμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Η συμφωνία των Πρεσπών ανοίγει ασκό αιώλου. Εγώ δεν θέλω έξω από το Λευκό Πύργο στα 6 ναυτικά μίλια να βλέπω σκάφος στο Σκοπείο του λιμενικού με τον ήλιο της Μακεδονίας πάνω στο σκάφος αυτό. Δεν το θέλουμε, κύριε Μητσοτάκη, δεν το θέλουμε. Ακυρώστε τη συμφωνία επιτέλους. Πάμε και στο επόμενο θέμα, γιατί πιέζει ο χρόνος, αλλά πήραν παραπάνω οι υπόλοιποι, θα πάρω και εγώ. Κύριε Βελόπουλε, επειδή έχουμε πει να τελειώσουμε στις 12 και ακολουθεί ο κύριος αρχηγός του Μέρα 25, αν μπορείτε να συντομεύετε, θα το εκτιμούσαμε. Οι άλλοι, κύριε πρόεδρε, μίλησαν 35 λεπτά, να μιλήσει 25 εγώ τουλάχιστον. Οι άλλοι μίλησαν 35. Έχει δίκιο και ο Βαρουφάκης, περιμένει άνθρωπο υπομονητικά, αλλά οι άλλοι μίλησαν 35 λεπτά. Γιατί εμείς τελικά τον πείτε και αυτόν να κλείσει στα 20, στα 15. Είμαστε μικροί, αλλά αφήστε μας να μιλήσουμε, δεν κακό. Λοιπόν, να πάμε σε ένα θέμα που κανείς δεν τόλμησε να αγγίξει εδώ μέσα. Γιατί φοβάστε να μιλήσετε για τους φοροϋπηρώτες? Γιατί φοβάστε να δείξετε αυτές τις εικόνες, ρε παιδιά, της ντροπής, που όταν τις βλέπω εγώ, ντρέπομαι. Να γκρεμίζουν ελληνικές περιουσίες στη χυμάρα ο ναρκέμπορος ο Ράμπα και να μην μιλάει η ελληνική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Να μην λέει τον παραμικρό. Τίποτα. Σας θέλω τώρα εδώ εσάς τους πατριώτες και δημοκράτες και την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να κάνει παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση οπουδήποτε. Βέβαια, να το υπενθυμίσω, το 2009, όταν ήμουν βουλευτής και φώναζα στην κυρία Μπακογιάννη, μη του συνδέετε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα μας δώσουν το παραμικρό ως αντίδωρο οι Αλβανοί. Δεν το κάνουν ποτέ. Γελούσε και έλεγε: πήραμε την ΑΟΣ. Που τόσο πολύ θέλεις, μου λέγε εσύ. Όχι μόνο δεν πήραμε ΑΟΣ, να μην πω τι πήραμε στο τέλος. Μας παίρνουν και την περιουσία. Χτυπάνε τους χυμαριώτες, δολοφονούν τον Κατσίφα και βγαίνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και το λέει τρελό. Βγήκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τον είπε τρελό, ήρθε η δικογραφία στη Βουλή και την κάνανε γαργάρα οι βουλευτές. Δεν ψήφισαν υπέρ της ασυλίας του κ. Φίλη. Να λες ένα νεκρό τρελό. Επειδή και παλαβός να ήταν και τρελός να ήταν. Εξάλλου και το 1821 για την καθησυχία στην τάξη των πλουσίων εκεί της εποχής. Ήταν τρελή η επαναστάτης. Τρελή, παλαβή. Γιατί το κάνουμε αυτό, δεν καταλαβαίνω, κύριε Λοβέρδο, για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Γιατί να είμαστε τόσο υποτονικοί στα εθνικά θέματα? Για μένα, κύριε Μητσοτάκη, για να κλείσω εδώ, το θέμα του ασύλου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά
Γιατί δεν τολμάτε να μιλήσετε για τα αυτονόητα? Εμείς είπαμε για το άσυλο και πολιτοφυλακή να κάνουμε και εθνοφυλακή, γιατί πιέζει ο χρόνος, δεν μπορώ να τα αναλύσω. Αλλά κανείς δεν μιλάει εδώ μέσα για τους καθηγητές στα πανεπιστήμια, οι οποίοι έχουν κάνει εργολαβίες. Μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές, τους υποπτούν για εργασίες, λέω ψέματα, και κονομά χρήματα οι καθηγητές. Αυτό δεν είναι παρεμπόριο ή εμπόριο μέσα στο πανεπιστήμιο? Γιατί δεν λέει κανείς ότι με πόρους του πανεπιστημίου χρησιμοποιούν τους φοιτητές τους για να κάνουν δουλειές? Γιατί δεν μιλάει κανείς για την κομματικοποίηση των πανεπιστημίων? Θα κάνουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, και εγώ υπέρ είμαι. Ας λύσουμε το πρόβλημα των δημοσίων. Σταματήστε τις παρατάξεις κομματικές από τα πανεπιστήμια. Κλείστε τις επιτέλους. Τι δουλειά έχει το πανεπιστήμιο με κόμματα? Τι δουλειά έχει το πανεπιστήμιο με τα κόμματα που παίρνουν έναν Πατανόπουλο και βάφει? Όλοι περάσαμε από εκεί. Ο άλλος γράφει ΠΑΣΚ, ο άλλος γράφει ΟΝΕΔ, ό,τι θέλει ο καθένας. Σταματήστε την ιστορία. Κύριε Πρόεδρε, ξεπερνάμε το 25. Και κλείνω εδώ, για να μην ξεπερνάμε τον χρόνο. Αν και ξεπεράσετε εσείς, κύριε Τασούλα, την ευγένεια, είστε ευγενής άνθρωπος, δεν πειράζει. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Κύριε Μητσοτάκη, κάντε μου μια χάρη. Ένα λεπτό σε 40 είναι λίγο. Δεν πειράζει. Αλλά τη συμφωνία των Πρεσπών ακυρώστε την. Κάντε τα πάντα να ακυρωθεί. Θα σε ευγνωμονεί η Μακεδονία. Σας το λέω από τώρα και το προσυπογράφω. Το λένε και οι βουλευτές σας. Ντρέπονται πολύ εξ αυτών να πούν ότι δεν θα ακυρωθεί η συμφωνία. Για να μην ντρέπονται όλοι οι Έλληνες, λοιπόν, ακυρώστε τη συμφωνία των Πρεσπών και φωνάξτε μας να δούμε ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές. Για όλους μας είναι πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες, πρώτα η πατρίδα, πρώτα το έθνος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.